Χαιρετίζουμε και από αυτό εδώ το βήμα τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, από συλλόγους γυναικών, ομοσπονδίες, ενώσεις και σωματεία που καταγγέλουν τη δολοφονία της 28χρονης γυναίκας, το σύστημα, το σάπιο σύστημα που δημιουργεί τους όρους και τις προϋποθέσεις βίας και που θεωρεί κόστος την προστασία όλων αυτών των γυναικών. Θα ήθελα όμως να καταγγείλουμε από αυτό εδώ το βήμα κάτι που δεν το έκανε κανείς, το τεράστιο έγκλημα που οδήγησε στο θάνατο, το τεράστιο εργοδοτικό έγκλημα που οδήγησε το θάνατο το 42χρονο εργατοτεχνίτη στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη Χαλκίδας, το Κώστα το Μιχελή, που τυχαίνει να είναι και συμπατριώτης μου, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες, όρους εργασίας, καταπλακώθηκε αφήνοντας την τελευταία του πνοή, μη γυρίζοντας την οικογένειά του. Είναι γεγονός πως τα εργοδοτικά εγκλήματα δίνουν και παίρνουν, έχοντας ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι εργαζόμενοι δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα γρανάζι στο μηχανισμό παραγωγής πλούτου και κερδών για τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Συζητάμε σήμερα, ολοκληρώνοντας τη διαδικασία συζήτησης της, του νομοσχεδίου που φέρνει η κυβέρνηση, μέσα σε ένα περιβάλλον που το Ισραήλ κλιμακώνει τις δολοφονικές επιθέσεις, με την ανοχή και την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η κυβέρνηση μέσα στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανοχή όλων των άλλων κομμάτων του Ευρωμονόδρομου στέλνει νέες παρτίδες οπλισμού στην Ουκρανία. Η φρεγάτα Ίδρα συμμετέχει στην αποστολή στην Ερυθρά Θάλασσα, ενώ την ίδια στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ανοχή των κομμάτων που υποκλίνονται στα συμφέροντα των μονοπωλίων αυξάνει την οικονομική ενίσχυση, όπως και στα πλαίσια του ΝΑΤΟ αυξάνονται και οι στρατιωτικές δαπάνες στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο της Ουκρανίας. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια και το περιβάλλον θέλει τάχα μου να μας πείσει η κυβέρνηση, με την ανοχή λέω και των άλλων κομμάτων που φάνηκε από τη συζήτηση, ότι θέλει να φορολογήσει με 15% τις πολυεθνικές. Πρώτον, το βασικό που θέλει να κάνει είναι να ανοίξει το δρόμο για τη μείωση φορολογίας των εταιριών από το 22% στο 15%. Δεύτερον, θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού ότι τάχα μου και αυτοί, όπως και όλες οι προηγούμενες, τα βάζουν με το κεφάλαιο τη στιγμή που δεν κάνουν τίποτε άλλο καθημερινά από το να καλλιεργούν τους όρους και τις προϋποθέσεις υψηλότερης κερδοφορίας, επιδοτήσεων, επιχορηγήσεων των μεγάλων πολυεθνικών ομίλων. Τρίτον, στα πλαίσια του ανταγωνισμού μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση των πολυεθνικών δυνάμεων σε σχέση και με τις δυνάμεις των άλλων τρίτων χωρών, θέλει να δημιουργήσει όλα εκείνα τα εχέγγυα έτσι ώστε να παραπλανηθεί ο ελληνικός λαός, να παραπλανηθεί και ο ευρωπαϊκός λαός ότι τα βάζει με τις πολυεθνικές και τα μονοπόλια. Την ίδια στιγμή όμως που μιλάτε για 15% φορολογία για το κεφάλαιο και τις πολυεθνικές, φορολογείται μέχρι 45% τους μικρούς αυτοαπασχολούμενους επαγγελματίες με τεκμαρτή φορολόγηση. Την ίδια στιγμή φορολογείται τους μισθωτούς και συνταξιούχους με συντελεστή φόρο από 9 έως 45%. Τους μικρούς βιοπαλαιστές αγρότες με το ίδιο ακριβώς καθεστώς. Άρα η προσπάθεια που κάνετε δεν μας πείθει. Είναι ένα νομοσχέδιο μούφα, είναι ένα νομοσχέδιο που θέλει να ρίξει στάχτη, που θέλει να ρίξει στάχτη στα μάτια του ελληνικού λαού. Και επειδή λοιπόν δεν θέλουμε να καλλιεργούνται αυταπάτες, δεν γίνεται κουβέντα για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών, για τις 12ετής φοροαπαλλαγές των στρατηγικών επενδυτών. Γίνεται όμως λόγος την ίδια στιγμή για τη συνέχιση της απαλλαγής του φόρου του εφοπλιστικού κεφαλαίου, την απαλλαγή του φόρου το ΦΑΝΣ, αλλά και των εταιριών που θα δείχνουν κέρδη κάτω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Την ίδια στιγμή όμως, οι στρατιωτικές δαπάνες αυξάνονται στην πατρίδα μας στα πλαίσια του στρατηγικού σχεδιασμού του ΝΑΤΟ. Οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο έχουν δηλώσει κέρδη πάνω από 10 δισεκατομμύρια ευρώ.
Οι 500 πιο κερδοφόρες εταιρείες δηλώνουν αύξηση 76% με 75 δισεκατομμύρια κέρδη, ενώ οι μεγάλες αλυσίδες τροφίμων, σούπερ μάρκετ, δηλώσανε μόνο το 2023 11 δισεκατομμύρια κέρδη. Περιμένουν τη λεμιτόμο οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικροί βιοπαλλεστές αγρότες το επόμενο διάστημα από την τεκμαρτή φορολόγηση. Θέλετε να εισπράξετε 80 εκατομμύρια ευρώ από το νέο νομοσχέδιο από τάχαμο από τις πολυεθνικές τη στιγμή που πληρώνουν 26 δισεκατομμύρια με το ΦΠΑ όλος ο ελληνικός λαός και το πιο σημαντικό, μικροί αυτοαπασχολούμενοι, η εργατική τάξη της χώρας μας, οι βιοπαλλεστές αγρότες πληρώνουν το 95% των φόρων. Ενώ αυτοί που κερδίζουν το 90% και μοιράζονται το 90% του πλούτου πληρώνουν μόλις το 5%. Γι' αυτό λοιπόν το κόμμα μας καταψηφίζει το νομοσχέδιο της κυβέρνησης και καταθέτει καθημερινά μορφή μέσα από τους μεγάλους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, είτε στα πλαίσια των αγώνων που γίνανε στη μεγάλη απεργία στις 28 του Φλεβάρι, είτε στα πλαίσια των μεγαλειώδων αγώνων που κάναν οι φοιτητές και οι σπουδαστές, αφισβητώντας τις επιλογές της κυβέρνησης για την ιδιωτικοποίηση της εκπαίδευσης, είτε στα πλαίσια των αγώνων που κάνει η εργατική τάξη της πατρίδας μας μπροστά και στη μεγαλειώδη απεργία που οργανώνεται για τις 17 του Απρίλη. Αφισβητεί την πολιτική της κυβέρνησης, καταθέτει μομφή το ΚΚΕ μέσα από τους αγώνες των νοσοκομειακών γιατρών που αγωνίζονται ενάντια στην εμπορευματοποίηση της υγείας, μέσα από τους αγώνες των δημοσίων υπαλλήλων που αγωνίζονται για να μην καταβάλουν αναδρομικά και να επιστρέψουν εισόδημα οι συμβασιούχοι, μέσα από τους αγώνες καταθέτει μομφή που γίνανε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο στην περιοχή της Τανάγρας που θέλετε να τη μετατρέψετε σε μια μεγάλη χωματερή τοξικών και βιομηχανικών αποβλήτων ολόκληρης της Ευρώπης. Καταθέτει μομφή κρίνοντας την κυβέρνηση και απορρίπτοντας την πολιτική της μέσα από τους μεγάλους αγώνες που γίνονται στη χώρα μας ενάντια στην ενεργό συμμετοχή της χώρας μας στους συμπεριαλιστικούς πολέμους. Έτσι λοιπόν, το νομοσχέδιο δεν κάνει τίποτε άλλο παρά να ξεπλύνει την Ευρωπαϊκή Ένωση των μονοπωλίων, το λόμπι της μίζας, του φακελώματος και της καταστολής. Και όλοι εσείς εδώ μέσα που φοράτε πολλές φορές το μανδύα της αντιπολίτευσης ή της διαφωνίας, τα έχετε ψηφίσει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έρχεστε εδώ, είτε κυβερνήσατε είτε όχι, για να διαγωνιστείτε ποιος θα πάρει τη θέση του χαλίφη στη διαχείριση της εξουσίας του κεφαλαίου και των μονοπωλίων και των πολυεθνικών. Ολοκληρώνοντας, όσον αφορά για την τροπολογία, επειδή έχει μέσα κάποια άρθρα που αναφέρεται είτε σε τυπικές λειτουργικές μορφές που έχει να κάνει με τους κωδικούς άσκησης δραστηριότητας, είτε έχει να κάνει με την εξαίρεση του τέλους επιδιδέρματος στους αγρότες, που εμείς αγωνιζόμαστε να καταργηθεί το τέλος επιδιδέρματος σε όλους τους μικρούς επαγγελματίες, βιοπαλλεστές, αγρότες, είτε που έχει να κάνει με την απαλλαγή από τον ενιαίο φόρο των ακινήτων όλων αυτών που πάθανε ζημίες το προηγούμενο διάστημα, που εμείς σαν ΚΚΕ αγωνιζόμαστε για την κατάργηση του έμφυα σε όλους και όχι μόνο στους σεισμόπληκτους ή πυρόπληκτους που κατά καιρούς έρχονται τροπολογίες, τοποθετούμαστε με την επιλογή του παρών. Γενικά καλούμε τον ελληνικό λαό να είναι σε ετοιμότητα, να είναι σε επαγρύπνηση, γιατί όλοι αυτοί που εμφανίζονται να κάνουν αντιπολίτευση εδώ μέσα έχουν ψηφίσει στα πλαίσια και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και στις ομοσπονδίες και τα συνδικάτα κάνουν του μπεκί ψιλοκομμένο, αδιαφερόντας για τις επιλογές της κυβέρνησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έρχονται να χτυπήσουν τα δικαιώματα του λαού μας. Καλούμε λοιπόν το λαό σε εγρήγορση να ακολουθήσει το δρόμο του ξεσηκωμού, να μπει μπροστά και πρωταγωνιστής των εξελίξεων, γιατί μπορεί στο πλευρό του ΚΚΕ να ξημερώσουν καλύτερες μέρες για αυτόν και τα παιδιά του. Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.